Δεν τη σκότωσα, κοιμάται. Την πύλη του δικαστικού Μεγάρου Καβάλας πέρασε λίγο πριν από το μεσημέρι ο 23χρονος καθομολογεί ανδράστης του φωνικού της 83χρονης ηλικιωμένης στο χρυσοχώρι του Δήμου Νέστου. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης Μανώλη Λιβωνικάκη, καταλογίζεται μεγάλη ευθύνη στις υπηρεσίες, καθώς όπως τονίζει ο 23χρονος έχριζε εγκλισμού. Αρκετά είναι τα συγγενικά αλλά και γειτονικά πρόσωπα που μιλούσαν για παραβατική συμπεριφορά του νεαρού. Η συγκεκριμένη υπόθεση, δυστυχώς, μπορεί να χαρακτηριστεί αποτρόπαιο έγκλημα, αλλά το ίδιο αποτρόπαιο είναι και η εκοφαντική σιωπή όλων των ηθινόντων που εδώ και 3 χρόνια, παρά τα τελευταία, κυρίως τα τελευταία 3 συναπτά χρόνια, παρά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες των γειτόνων, δεν έπραξαν τα δέοντα. Εννοώ, δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε αυτές τις περιπτώσεις όπου έχουμε ψυχοπαθεί μόνον στη σύλληψη, στην προσαγωγή και να περιοριστούμε στο να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα είναι το ουσιώδες. Γιατί συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε την αστυνομία ως σάκο του μπόξ σε αυτές τις περιπτώσεις και να λέμε ότι η αστυνομία δεν έκανε τη δουλειά της. Όχι, η αστυνομία πάντοτε μετά τις καταγγελίες έκανε τη δουλειά της. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο. Στη συγκεκριμένη υπόθεση θα έπρεπε να έχουμε πολύ πιο γρήγορα ακούσια νοσηλεία αυτού του παιδιού σε μονάδα ψυχικής υγείας. Θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει τη σημερινή κατάληξη. Δυστυχώς κάτι δεν δουλεύει σωστά όμως. Όπως δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης Μανώλης Βονικάκης, υπάρχει πλούσιο υλικό της προηγούμενης παραβατικής του συμπεριφοράς, το οποίο και θα αναζητήσει ο ίδιος στα αρχεία του δικαστικού Μεγάρου Καβάλας. Υπάρχει, πιστέψτε με, πλούσιο υλικό. Από κακοποίηση ζώου, ενδοκογενειακή βία. Δηλαδή ήταν ένα φαινόμενο το οποίο η νοητική υστέρηση καταρχάς είχε εντοπιστεί ήδη από τα μαθητικά του χρόνια, αλλά ταυτόχρονα με τη διπολική διαταραχή η οποία ήρθε να διαπιστωθεί στα χρόνια του στρατού, είχαμε συνεχόμενη παραβατική συμπεριφορά λόγω της γνήσιας ψυχικής νόσου, από την οποία πάσχει αυτό το παιδί, αλλά ποτέ κανένας ειδικός δεν φρόντισε για τα περαιτέρω, για τον εγκλισμό του δηλαδή. Όπως είπε, δεν υπάρχει δυνατότητα σοβαρής επικοινωνίας. Ουσιαστικά δεν υπάρχει δυνατότητα σοβαρής επικοινωνίας. Οι αστυνομικοί πώς έφτασαν στο συγκεκριμένο δράστη? Συγγνώμη, να φανταστείτε, μου λέει ο παππούς ότι η γιαγιά κοιμάται. Δεν τη σκότωσα, κοιμάται. Ενώ εξήγησε και το πώς η αστυνομία έφτασε στην σύλληψή του. Ήταν γνωστό. Ναι, ομολόγησε, ήταν γνωστό. Τον πιέσανε. Μα όταν λέμε ότι είμαστε σχιζοφρενείς ή είναι κάποιος ψυχοπαθής, δεν σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου επικοινωνία με το περιβάλλον. Απλά είδατε, φωτογράφησε μέσα στη δική του χαοτική σκέψη, φωτογράφησε την πραγματικότητα ότι εγώ δεν έκανα κάτι στη γιαγιά, απλά την έβαλα για ύπνο. Εμείς από εκεί πέρα μπορούμε να αντιληφθούμε τι εννοεί. Επικοινωνήσατε με τον ιατροδικαστή Θράκης. Ποια είναι ουσιαστικά τα ακριβή αίτια του θανάτου? Περιμένω, δεν συνηθίζω να σχολιάζω στοιχεία της δικογραφίας. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει το πόρισμα, αλλά και να το έχω το πόρισμα, αποφεύγω δημόσια σχολιασμό στοιχείων της δικογραφικής ύλης. Ο θάνατος της άτυχης 83χρονης προήλθε από άγριο ξυλοδαρμό. Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει στην τηλεόραση του Σέντερ ο ιατροδικαστής Θράκης Νικόλαος Κυφνίδης. Η αιτία θανάτου της ήταν εσωτερική αιμορραγία, συνεπία ρήξεως, τραυματικής ρήξεως του ύπατος. Μετά από δράση του μεθλών όργανο μπορούσε να είναι και το χέρι του και το πόδι. Διπουνίας και κλωτσίας με απλά λόγια. Η αιτία θανάτου είναι εσωτερική αιμορραγία, συνεπία ρήξεως ύπατος. Άγριος ξυλοδαρμός. Αυτό εκτός από κάταγμα στέρνου, κάταγμα δεξιών πλευρών,